Ότε κατήρθες προς τον θάνατο, η ζωή ο θάνατος, τότε τον άδεινε νεκρός, τη αστραπή της θεότητος, ότε δε κέτος τεθνε. Αγιοπνευματικές δυνάμεις, αγγελικές δυνάμεις. Και όταν αξιοποιήσουμε αυτές τις δυνάμεις, πολλά μπορούν να γίνουν για να έχουμε ελεύθερο νου και οι γιορτές μας να είναι όντως εορτές. Βλέπετε, γίνεται η σημερινή λειτουργία, πατέρες μου και αδελφοί μου, σε αυτές τις ιδιάζουσες συνθήκες που επιβάλλει η επιδημία του κορονοϊού. Και το σχετικό διάδρομο της κυβερνήσεώς μας. Εμείς προκρίναμε ως Μητρόπολης μόνο ότι ταύτα ποιήσε κακή να μην αφιένει. Δηλαδή, στο μέτρο που αφορά την επιδημία, ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι να κάνουμε για την προστασία τόσο των πλησίων μας, συνανθρώπων μας, όσο και του εαυτού μας, να το κάνουμε. Γιατί όχι, είναι και υποχρέωση. Όμως, είναι και δικαίωμά μας να προστατεύσουμε την ψυχική μας και πνευματική μας υγεία και ελευθερία. Γι' αυτόν και τελούμε την λειτουργία, όπως εμάθαμε Πάτρο Παραδότος εδώ και 20 ολόκληρους αιώνες. Με ορθάνυχτες τις πόρτες, με ελευθέραν την είσοδο εις των ιερών ναών, διότι εκκλησιασμός σημαίνει κλήρος και λαός λατρεύουν τον αληθινό Θεό. Και όταν είναι ορθόδοξοι, μεταλαμβάνουν σώμα και αίμα Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, και στο τέλος τέλος παίρνουν και αντίδωρον, ιδιαιτέρως όσοι δεν έχουν κοινωνήσει το δώρο, παίρνουν αντίδωρον. Και δεν μπορεί το αντίδωρο να είναι τυπικμένο, όπως είπαν μερικοί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υποψιαζόμαστε ότι το αντίδωρο είναι μολυσμένο, μεταδίδει ασθένεια. Μα αν μεταδίδει το αντίδωρο, μεταδίδει και το δώρο. Είναι απλά, τελείως λογικά. Και επειδή εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά από την εμπειρία των Αγίων μας, ότι όπου υπάρχει πίστη, έστω και ολίγη, και ταπεινό φρόνημα και μετάνοια, ενεργείται το θαύμα και νικάται η τάξη της φύσεως. Και έτσι μπορεί ο άνθρωπος χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, αλλά να έχει μόνο φόβο Θεού και όχι φόβο αρρώστιας. Με τα φόβου Θεού, λέει, και αγάπης προσέλθεται.
Εμείς λοιπόν προσευχόμεθα και να εκκλησιαστούμε και να κοινωνήσουμε και να λάβουμε αντίδωρο χωρίς το φόβο της ασθένειας, με τα φόβο Θεού και αγάπης προς τον Χριστό και τους συνανθρώπους μας, και ελπίζουμε ότι θα έχουμε την ανάλογη προστασία. Μπορεί ο Θεός να κρίνει διαφορετικά. Δεν ισχυριζόμεθα ότι όποιος έρχεται στην Εκκλησία δεν μπορεί και να ασθενήσει. Βεβαίως, και δεν είναι μόνο ο κορονοϊός ασθένεια. Υπάρχουν πολλών κορονοϊός ασθένειες. Μεγάλοι Άγιοι, σαν τον Άγιο Παΐσιο, ασθένησαν μετακίνων και κοιμήθησαν μετακίνων. Σαν τον Άγιο Νικηφόρο των Λεπρών, ασθένησαν με λέπρα και κοιμήθηκαν με λέπρα. Και στο τέλος τι έγιναν, αγίασαν. Άρα ο στόχος μας δεν είναι απλά η υγεία του σώματος. Τι θέλουμε, αν μας τη δώσει ο Θεός. Θέλουμε τα πολλά χρόνια, αν μας τα δώσει ο Θεός. Όσοι δεν έχουν φύγει στα μικρά τους. Άρα όλοι είμεθα υπό το κράτος του Θεού. Αυτός είναι ο Κύριος της ζωής και της αγάπης. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στη σημερινή λειτουργία εδώ στον ακριτικό Αστρομερίδη, τόσο με εσάς που ήσασταν εντός του ναού, όσο και αυτούς που ήταν εκτός του ναού, και από ό,τι αντιλαμβάνομαι κοινώνησαν αρκετοί, τόσο από τους εντός όσο και από τους εκτός. Υπάρχει και ο νόμος του κράτους που λέει ότι πρέπει να γίνονται λειτουργίες, αλλά χωρίς πιστού. Εσείς επαρανομήσατε, εγώ επαρανόμησα, διότι αναλαμβάνω την δική σας ευθύνη. Το είπα, το έγραψα και το επαναλαμβάνω. Γιατί το κάνω αυτό? Όχι για παλικαρισμό και ψευδοηρωισμό, όπως είναι κάποιος σεβαστός μας άνθρωπος. Όχι. Το κάνουμε γιατί θέλουμε να εφαρμόσουμε πάνω από τον νόμο του κράτους. Υπάρχει ο νόμος του Ιερού Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο, ο νόμος του Θεού δηλαδή, είναι πάνω από τον νόμο του κράτους. Και όλους αυτούς τους μήνες αισθάνομαι, το έγραψα κιόλας κάπου, ότι υπάρχει σε μένα σύγκρουση καθηκόντων. Και τον νόμο του κράτους πρέπει ο επίσκοπος να τον τηρεί και να τον εφαρμόσει. Αλλά όταν ο νόμος του Ιερού Ευαγγελίου λέει κάτι άλλο, τι πρέπει να εφαρμόσει ο επίσκοπος και εσείς, οι Ορθόδοξοι πιστοί? Και αν εσείς έχετε κάποιο δικαίωμα, κάποια δικαιολογία, ο επίσκοπος δεν έχει. Γι' αυτό και προέκρινα να εφαρμόσω τον νόμο του Ευαγγελίου που τι λέει? Τον ερχόμενο μπρος με, που μη εκβάλλω έξω. Αυτό λέει ο Χριστός. Δεν το λέει ο μόρφος νεόφυτος. Άρα, εφαρμόζω τον νόμο του Χριστού, που είναι ο προϊστάμενός μου. Γι' αυτό και είπα να λαμβάνω την ευθύνη όλων εσάς που ακολουθάτε αυτόν τον νόμο του Ιερού Ευαγγελίου. Σήμερα συνέπεσε, δεν το επιδιώξαμε, να ακουστεί ένα Ευαγγέλιο για ένα δείπνο το οποίο ένας υποδεσπότης, ο Χριστός ο ίδιος, λέει ότι κάνει δείπνο και κάλεσε τους επισήμους και τους υγιείς. Ο ένας είπε, μα εγώ παντρεύουμε, ο άλλος είπε, έχω δουλειές, ο άλλος αγόρασα σλέβγη, εγώ πέντε προφάσεις, ένα μαρτύρης. Δεν επήγαινε κανείς στο δείπνο από τους επισήμους. Και αμέσως έστειλε εντολή στους διακόνους του, ο οικοδεσπότης,
πάλι δεσπότης μέσα στην θέση. Και είπε, καλέστε λέει τους κουτσούς, τους τυφλούς, τους στοχούς, αυτούς που δεν είναι επίσημοι, που δεν είναι κρατούντες, καλέστε όλους αυτούς λέει εις το δείπνο. Και τους εγκάλεσε λέει και γέμισε το τραπέζι και είχε και χώρο ακόμα. Φέρτε λέει και άλλους από το περιθώριο, από αυτούς που δεν τους υπολογίζει ο καθώς πρέπει κόσμος. Να το καινούριο πλήρωμα του νέου σκάφους του Χριστού που μας είπε προφητικά κάποτε ο Άγιος Παναγίος. Έτσι λοιπόν έκανε ο οικοδεσπότης του Ευαγγελίου. Έβαλε αυτούς που δεν ήταν οι πρώτοι καλεσμένοι. Αυτούς που ήταν από μακριά, αυτούς που ήταν άγνωστοι του οικοδεσπότη. Και με αυτούς συνέφαγε. Και πώς τελειώνει το Ιερό Ευαγγέλιο σήμερα ημέρας των Αγίων Προπατώρων της Κυριακής, όπως λέγεται. Πολύ γαρισί η κλητή, ολίγη δε η εκλεκτή. Εσείς μπορείτε να πείτε κάποτε στα παιδιά σας, στα εγγονά σας. Έγινε μια λειτουργία που είχε μια παρανομία κατά το κράτος και κατά τον νόμο. Αλλά ήταν νόμιμη κατά το Ιερό Ευαγγέλιο. Και είμεθα και εμείς οι ολίγοι μέσα στους εκλεκτούς. Διότι και εδώ δείπνον εκάμαμε. Τι είπαμε, λάβετε, φάγετε. Πίετε εξ αυτού πάντα. Και στο Ευαγγέλιο δείπνον και στον Άγιο Αξίλιο του Αστροπερίνη δείπνον. Και εκεί ολίγοι εκλεκτοί και εδώ ολίγοι οι εκλεκτοί. Μην πειραχανευόμεθα, ο δοκόν εστάλε, βλέπε τώρα που μην πέσει. Αυτός που νομίζει πως συστέκει, να προσέχει να μην πέσει. Και πάνω απ' όλα έλεγε η Μακαρίτη σαν η μάνα μου, πρόσεχε γέ μου τον νου σου να μην γύρει, να μην πειραχανευτείς να μην. Αλλά όμως το Ευαγγέλιο, αυτά λέει. Εμείς έχουμε υποχρέωση να ακούμε πρώτα τον Χριστό, λέει στο Ευαγγέλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την αστυνομία η οποία σεβάστηκε το μυστήριο που τελέσαμε και δεν εισήλθε εντός, είχε διακριτική παρουσία και τους δημοσιογράφους του ΡΙΚ και του Αντένα, οι οποίοι επίσης σεβάστηκαν την παράκληση που τους εστήλαμε και έχουν μείνει εκτός του ναού, ακούν το κήρυγμα που κάνουμε τώρα, μπορούν να το μεταδώσουν είτε ολόκληρο είτε μέρος αυτού. Εγώ τους συνιστώ, αντί να με βάζουν εμένα τον φλίαρο που λέω άλλον άλλον, να βάλουν το Ιερό Ευαγγέλιο, θα το διαβάσουν. Τι ωραία να διαβαστεί μια φορά το Ευαγγέλιο της Κυριακής από το Δελτίο Ειδήσεων. Θα πρωτοτυπήσουν το. Και θα είναι πολύ πολύ επίκαιρο κιόλας. Και θα λέει και η τηλεθέαση που ενδιαφέρει. Αυτά στην αγάπη σας, οι κάτοικοι, οι αστρομερίδοι που μας ακούτε, να ξέρετε ότι θα είμαστε εδώ για τη Θεία Λειτουργία στην Πανήγυρη του Αγίου Μοδέστου, στον ωραίο τουρλέον ναό του Αγίου Μοδέστου, την ημέρα της Τετάρτης ερχόμενη το πρωί. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Και εκεί δείπνω. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.